Πόλος Έλξης για τους επισκέπτες όχι μόνο την Πρωτομαγιά αλλά και τους θερινούς μήνες του έτους αποτελεί ο χώρος αναψυχής στον πλατανότοπο του προφήτη Ηλία Λουτρών. Αιωνόβια πλατάνια και τρεχούμενα νερά προσφέρουν μοναδικές στιγμές ξεκούρασης στους επισκέπτες. Κάθε Σαββατοκύριακο και κάθε απόγευμα λόγω των τεραστίων πλατανιών που υπάρχουν εδώ υπάρχει και μεγάλη σκιά ώστε ο κόσμος έρχεται για να δροσιστεί. Έρχονται, τρώνε με τις οικογένειές τους, πάρα πολλοί κόσμος, εντυπωσιάζονται από την ομορφιά της φύσης γιατί βλέπετε είναι μια πολύ όμορφη περιοχή. Λίγο ανεξιοποίητη μεν, αλλά προσπαθούμε, παλεύουμε να την αξιοποιήσουμε. Αυτό το μοναδικό δώρο της φύσης προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, στόχος είναι μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος να αναμορφωθεί ο χώρος, να γίνει ευρύτερα γνωστός και φυσικά να προστατευτεί. Γίνεται προσπάθεια να μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα της Ευρώπης ώστε να τον αξιοποιήσουμε σαν χώρο αναψυχής. Κάποια παγκάκια τοποθετηθήκαν φέτος, αν προσέξετε δεξιά-αριστερά. Λίγα μεν, αλλά μία αρχή είναι. Υπάρχουν κάποια μονοπάτια τα οποία όσοι τα ξέρουν τα περπατάνε. Είναι μια τεράστια διαδρομή μέσα στο δάσος αυτό από τα πλατάνια, δίπλα στο ποτάμι. Όσοι την ξέρουν την απολαμβάνουν. Θα έχουμε σκοπό να το αξιοποιήσουμε περαιτέρω αυτό, να βάλουμε κάποιες σημάσεις ώστε να το γνωρίζουν το μονοπάτι και αυτοί που δεν το ξέρουν και να αξιοποιηθεί περαιτέρω η περιοχή. Η πυκνή βλάστηση που ξεκινά από τον πλατανότοπο πίσω από το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση, ανέφερε ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Σκοπός είναι τα μονοπάτια που είναι ήδη γνωστά σε λίγους φυσιολάτρες να σημανθούν, να δημιουργηθούν νέα και παράλληλα να αξιοποιηθούν και άλλα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής. Παράδειγμα αποτελούν οι τρεις νερόμυλοι άγνωστης μέχρι στιγμής περίοδου, οι οποίοι ήρθαν στην επιφάνεια εξαιτίας της διάβρωσης που προκάλεσαν στο έδαφος τα πλημμυρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν τρεις παλιοί νερόμυλοι, που ένα καλό που μας έκανε η τελευταία πλημμύρα είναι ότι μας τους ξέθαψε τελείως και είναι εμφανές τα θεμέλια τους και ο τρόπος λειτουργίας τους. Ούτε εμείς το ξέραμε, να σας πούμε στην αλήθεια. Θα τα επισημάνουμε τώρα αυτά. Έχει ειδοποιηθεί και κάποια υπηρεσία να το δει. Υπάρχει το εκκλησάκι μας, εδώ, ο προφήτης Ηλίας. Υπάρχει ένα γήπεδο, θα το έλεγα, όπου μπορεί κάποιος να έρθει να τρέξει και να ασχοληθεί με ό,τι θέλει με τον αθλητισμό. Και το κυριότερο είναι ότι να απολαύσει τη φύση. Ακούτε τα τζιτζίκια αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι φοβερό και όμορφο. Στη διάρκεια του καλοκαιριού ο χώρος είναι επισκέψιμος για τους πολίτες, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στον πλατανότοπο απαγορεύεται αυστηρά το άναμα φωτιάς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Για την προστασία της περιοχής έχουν διατεθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έργο στο οποίο συνδράμουν και οι κάτοικοι της περιοχής εθελοντικά.